Και δίδεται η εκκίνηση για την πέμπτη υποδρομία. Για την πρωτοπορία αρχικά είναι ο Νεγκέστ, έρχεται όμως εσωτερικά ο Ζάρκο, είναι αυτός που θέλει να βγει στο κεφάλι και βελτιώνεται επίσης προσπαθώντας να περάσει και ο Μούρικ Μάς δεύτερος. Ζάρκο οδηγεί την υποδρομία, Μούρικ Μάς περνά δεύτερος από την εσωτερική, ο Νεγκέστ στην συνέχεια προωθείται από την εσωτερική, ο Αρκάνο Γκόλντ εξωτερικά του καλπάζει ο Μουστακίλ στις δύο τελευταίες θέσεις, ο Περσέας και ο Πίκα Ποκέτ. Έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα των 1400 μέτρων και ο Μούρικ Μάς συνεχίζοντας απ' έξω περνά και στην πρωτοπορία. Έτσι θα μείνει στην δεύτερη θέση ο Ζάρκο, Ενιγκέστ, Κοντάτους, ο Μουστακίλ πλασάρεται τέταρτος πίσω ακριβώς από τους τρεις πρώτους. Στη συνέχεια είναι ο Αρκάνο Γκόλντ ενώ πιέζει από την εσωτερική ο Πίκα Πότκετ και θέλει να πλησιάσει τον όμιλο των πρώτων διότι ο Περσέας ήδη έχει καταλήψει και είναι τελευταίος. Πάμε σιγά σιγά για τα τελευταία περίπου 900 μέτρα της διαδρομής και ο Μούρικ Μάστ είναι αυτός που οδηγεί την υποδρομή. Ενιγκέστ θα παίξω και Ζάρκο από την εσωτερική ακολουθεί τέταρτος ο Μουστακίλ. Στην συνέχεια ο Πίκα Πόκετ προσπαθώντας να πλησιάσει έχει προσπεράσει ήδη τον Αρκάνο Γκόλντ που είναι προτελευταίος τελευταίος ο Περσέας. Πάμε για τα τελευταία 600 μέτρα της διαδρομής. Ο Ενιγκές πλησιάζει και θέλει να επιτεθεί πρώτος στο Μούρικ Μάστα από κοντά και ο Ζάρκο. Στην συνέχεια ο Πίκα Πόκετ βελτιώνεται συνεχώς πλησιάζει προσπερνώντας το Μουστακίλ. Θα πάμε για την τελική ευθεία. Ο Ζάρκο κάνει την επίθεση ήδη έχει εγκαταλείψει ο Μούρικ Μάστα. Αναπτύσσεται και ο Μουστακίλ απ' έξω ο Ενιγκές αλλά και ο Πίκα Πόκετ ανάμεσά τους ο οποίος θέλει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο με εντυπωσιακό τέλος ο Πίκα Πόκετ θέλει να πιάσει και τον Ζάρκο στα τελευταία μέτρα. Ζάρκο και Πίκα Πόκετ που πλησιάζει συνεχώς. Είναι δυνατός, είναι ισχυρός. Θέλει να τον προσπεράσει. Πίκα Πόκετ συνεχίζει απ' έξω πολύ δυνατά. Ζάρκο παλεύει από μέσα. Πάμε για μια συναρπαστική άφηξη. Ζάρκο και Πίκα Πόκετ απ' έξω πάρα πολύ δυνατά. Πίκα Πόκετ θα πάρει την νίκη. Ζάρκο δεύτερος. Ένι Γκέστ και Μουστακίλ στη συνέχεια. Πίκα Πόκετ. Πήρε και τη τσέπη, τα πήρε όλα. Εδώ, Πίκα Πόκετ. 4-2-3-6 στη συνέχεια. Εντυπωσιακή εξέλιξη. Κάνει φίνις 1000 μέτρα. Μπορεί και παραπάνω. 1000 μέτρα φίνις. Και δείτε εδώ την υψηλή αγωνιστικότητά του. Είναι αυτός λοιπόν που θα πάρει το κύπελο νοτιοαφρικάνικων υποδρομιών σκεπάζοντας υπερθεαματικά τον Ζάρκο. Εδώ. Ένα κεφάλι. Σε απόσταση ο Ενιγκέστ θα αφήσει πίσω του το Μουστακίλ, ο οποίος παίχτηκε υπερβολικά. Όσο για το Μούρικ Μάστ, παρότι πήγε μπροστά, θα εγκαταλείψει. Μεγάλη νίκη σήμερα, η κυρία Κεράτσα και ο κύριος Φωκάς είναι εδώ. Υψηλή αγωνιστικότητα, φοβερό φίνις, εντυπωσιακός τρόπος στα τελευταία μέτρα. Σκέπασε ουσιαστικά το Ζάρκο και έφυγε μπροστά. Τα πήρε όλα και έφυγε γενικότερα. Αυτή ήταν η εικόνα που έδωσε και η αίσθηση που δημιούργησε, κυρία Κεράτσα. Κοιτάξτε, είναι ένα άλογο που του αρέσουν οι μακρινές αποστάσεις. Έχει ένα τρομερό φίνις. Αλλά σήμερα η νίκη του οφείλεται στην υπερδυναμική ύπευση του Γιάννη του Λαζαρίδη, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε καλά. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνέχεια. Κύριε Φωκά, νομίζω ότι σας εντυπωσίασε πάρα πολύ από τον τρόπο που τον αγκαλιάσατε και του μιλήσατε. Φαίνεται ούτως ή άλλως από την ερδημασία σας, τον αγκαλιάσατε, γίνεται ένα με την νίκη. Συγγνώμη, θέλω να διευκρινίσω σήμερα. Ομιλώ εκ μέρους της ιδιοκτησίας και όχι προσωπικά για πολύ στενούς μου φίλους και αγαπημένους. Θέλω εκ μέρους τους να συγχαρώ την Ειρήνη για την απίστευτη δουλειά που κάνει και όλο το team στο Σταύλο για τον τρόπο που προετοιμάζει τα άλογα και τα φέρνει αξιόμαχα να διεκδικήσουν με κάθε δύναμη τη διάκριση. We'll be right back.